Το περιστατικό έγινε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον Πειραιά και στην Αίγινα. Στο λιμενικό σήμανε συναγερμός όταν υπήρξε κλίση για εισρωή υδάτων σε ταχύπλοιο, στο οποίο επέβαιναν 8 άτομα, ανάμεσα στους οποίους και 3 παιδιά. Αμέσως ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και του Πειραιά και της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού. Στο σημείο έσπευσαν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ένα επιβατικό τουριστικό. Το ταχύπλοιο, μέχρι να φτάσουν αυτά τα σκάφη, είχε αρχίσει να βυθίζει. Όπως φαίνεται στα πλάνα που βλέπουμε, που έδωσε στη δημοσιότητα το λιμενικό, αμέσως οι λιμενικοί ξεκίνησαν την επιχείρηση διάσωσης. Πρώτα έβγαλαν με ασφάλεια τα 3 παιδιά και στη συνέχεια τους 5 ενηλίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Το σκάφος ανελκύθηκε στην ξηρά και έχει ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό από το 5ο λιμενικό τμήμα ΖΕΑΣ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Βλέπουμε τώρα και τα παιδάκια. Είναι εικόνα βεβαίως επεξεργασμένη για ευνόητους λόγους. Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Λαζαρού.